Ευχαριστούμε πολύ. Μιχαλή Βουλή, εσφίγουν το κεφάλι, μαζί με το λαό, αντίσταση και πάλι. Μιχαλή Βουλή, εσφίγουν το κεφάλι, μαζί με το λαό, αντίσταση και πάλι. Εδώ και πάλι εδώ, γιατί εμείς δεν ζούμε με 500 ευρώ. Εδώ και πάλι εδώ, γιατί εμείς δεν ζούμε με 500 ευρώ. Μια καλημέρα, μέρα είμαστε μέσα στη φωτιά εμείς, το Χαλιβουργείο. Είμαστε μέσα στη φωτιά. Παίζουμε τη ζωή μας κολόνα γράμματα. Διεχόμαστε το πρωί, παράμε την κάρτα. Και δεν ξέρουμε τι ώρα θα φύγουμε, άμα θα φύγουμε το βράδυ ζωντανή. Από τη φωτιά. Να δουλέψει 5 ώρες για να πάει 500 ευρώ στο σπίτι του, μέσα στον κίνδυνο. Και να πούμε τι, ότι είναι εύκολη δουλειά. Όταν ο άνθρωπος θα βγάλει την παραγωγή την κουλούρα και έχει 700 βαθμούς. Υπάρχουν συχνά εργατικά ατυχήματα. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι κάθε μέρα. Εντάξει, τουλάχιστον 2-3-4 φορές τη εβδομάδα. Όμως είναι ένα επικίνδυνο. Από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα που υπάρχουν. Δεν έχουμε κατάληψη. Εμείς έχουμε 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Δεν έχουμε καμία σχέση με κατάληψη. Έτσι, για να διευκρινίσουμε τα πράγματα, για να λέμε όλοι, οποιοδήποτε θέλει δηλαδή να έρθει να κάνει τη δουλειά του. Από την πρώτη κιόλας μέρα δεν έχουμε απαγορεύσει κανένα να μπει μέσα στο εργοστάσιο. Προς Θεού, έτσι, για να μην παρεξηγούμε τα πράγματα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η ιστορία αυτή ξεκίνησε 31 Οκτωβρίου, όταν έγιναν οι πρώτες απολύσεις. Βέβαια, είχαμε κάνει γενική συνέλευση με έτοιμα να μιλήσουμε για την πρόταση που μας είχε κάνει ο κύριος Μάνεσης, ο διοκτήτης της εταιρείας, στο πεντάωρο πενθήμερο. Ομόφωνα αποφασίσαμε ότι δεν το δεχόμαστε αυτό. Το Σωματείο έδωσε την απόφασή μας στον ιδιοκτήτη, ο οποίος 31 Οκτωβρίου έκανε τις πρώτες απολύσεις. Από 31 Οκτωβρίου είμαστε σε απεργία μέχρι τώρα, που έχουμε φτάσει 41 μέρες. Ο λόγος που είμαστε εδώ πέρα, γιατί από τις τηλεοράσεις, από τις εφημερίδες, βλέπουμε μια πλήρη αδιαφορία μέχρι τώρα. Είμαστε 41 μέρες εδώ, 42 εσείως βαδίζουμε. Και είναι σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Σαν να μην έχει γίνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πέρα από ένα κανάλι ιδιωτικό, το 902, που μας στηρίζει από την πρώτη στιγμή που είμαστε εδώ πέρα, όλα τα άλλα πλήρη αδιαφορία. Θέλουν να μας βοηθήσουν οι άλλοι εργαζόμενοι από τα διπλανά εργοστάσια και τέτοια, και αυτοί προσπαθούν να τους περάσουν, αν δεν τους έχουν περάσει ένα τρόπο, με διάφορους τρόπους μάλλον, εκφοβισμού και τέτοια, και όσο και να θέλουν να αντιδράσουν οι άλλοι εργαζόμενοι, δεν μπορούν να αντιδράσουν. Τους εκβιάζουν πώς να το πω, οι διάφοροι εργοδότες, τα διάφορα οι προϊστάμενοι που έχουν, και όσο και να θέλει να αντιδράσει ο κόσμος, δεν μπορεί, φοβάται. Προσπαθούμε εμείς με διάφορους τρόπους βέβαια να προσεγγίσουμε τα άλλα εργοστάσια, αλλά η ανταπόκριση που έπρεπε να είχαμε δεν την έχουμε από τα άλλα εργοστάσια μέχρι τώρα. Στις περιοχές, ναι, του θηριαστικού πεδίου, ναι. Δεν παίρνουμε μέσα εάν δεν γυρίσει. Να μπει το 8ωρο όπως είμαστε. Και γι' αυτό όλοι είμαστε εδώ απέσω. Έχουν απολυθεί συνάδελφοι σας. 50 άτομα. 50 άτομα και είναι άλλα 130. Να απολυθούν. Σύλλον είναι 180. Πώς είναι το δεύτερο? 380. Γιατί? Και χωρίς για τα κέρδη που έχει βγάλει φέτος το 11. Τα διπλάσια από το 10. Τα κέρδη. Και κατά τα άλλα, λέει, δεν έχει δουλειά. Ο διοκτήτης ότι είχε, λέει, ζημιά στην τάξη των 100 εκατομμυρίων. Βέβαια, από ό,τι μάθαμε, είναι από τα κέρδη του είναι αυτά τα ζημιές, τα 100 εκατομμύρια. Δεν είναι από το εργοστάσιο, από τα... Αυτό. Δεν έχει χάσει, δηλαδή, απλά να πήγαινε τα κέρδη. Ναι, είναι από τα κέρδη. Αφού να πατριστεί τα δύο τελευταία χρόνια, η αύξηση παραγωγής από τις 196.000 τόνους έχει φτάσει στους 266 και δεν έχουμε κλείσει ακόμα το 11. Είναι όλα αυτά που λένε είναι για να προσανατολίσουν τον κόσμο.
Πώς έχει εκφραστεί αυτή η ενέργεια? Έχει εκφραστεί με πολλούς τρόπους και προσωπικά, δηλαδή έρχονται εδώ διάφοροι να μας πούνε μια καλή κουβέντα, να μας εμψυχώσουν και χρηματικά και υλικά, με όλους τους τρόπους έχει εκφραστεί και μας έχει συγκινήσει βαθύτερα. Δηλαδή έχουν καταγραφεί εδώ στο εργοστάσιο συγκινητικές στιγμές, δηλαδή από απλούς ανθρώπους, από μαθητές, από φαντάρους, από εργαζόμενους, από νοικοκυρές, από κάθε λογής ανθρώπους. Δηλαδή εγώ δεν το φανταζόμουν ποτέ μου. Είμαι 27 χρόνια εργαζόμενος, από τα 20 μου δηλαδή, πιο πολλά είμαι, ο πιο νωρίς, αλλά τόσο όταν απολύθηκα φαντάρους μέχρι τώρα που είμαι 47, δεν μπορούσα να το φανταστώ αυτό το πράγμα, αυτή την αλληλεγγύη. Πιστεύεις ότι... Από όλους εσάς του έξω δηλαδή. Εδώ πέρα βρεθήκαμε με αφορμή την απεργία των εργατών εδώ πέρα και μετά από μια έκκληση η οποία είχαν κάνει για τρόφιμα. Ήρθαν κάποιοι από την LCF και από το δίκτυο για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τους προτείναμε να έρθουμε να μαγειρέψουμε κάποιο Σάββατο που υπάρχει δυνατότητα από εμάς για τους εργαζόμενους εδώ πέρα. Τα αποδεχτήκαν άμεσα και στήθηκε αυτό που έγινε εδώ. Και σου μιλάω ειλικρινά, δηλαδή δεν ξέρω αν θα είχαμε φτάσει εδώ αν δεν είχαμε το απόκριση του κόσμου μέχρι τώρα. Στο σωματεία μας φέρνουν τροφίμα. Σωματεία οικοδόμων, βιομηχανίας στα σωματεία αυτά. Οι αλγότες από τη Λάρισα μας φέρανε τρόφιμα. Παντού έρχονται. Παντού. Έρχονται από λαϊκή. Από τη Σάμο, από παντού. Από λαϊκή συνελεύση έρχονται. Έρχονται. Και σήμερα τώρα ήταν από τις λαϊκές συνελεύσεις. Παντού μας φέρνουν. Για τη συμπαράσταση του κόσμου που λέγαμε πριν, είναι τόσο μεγάλη γιατί έχει διευρυνθεί ο κύκλος δηλαδή της συμπαράστασης που είχαμε πριν από 10-15 μέρες, αν θυμάμαι καλά, είχαν έρθει από σωματεία από Ινδία, από Κίνα, αντιπρόσωποι δηλαδή σωματείων από Ινδία και από Κίνα. Εδώ είχαν έρθει οι ίδιοι εδώ και μας συμπαρασταθήκανε. Με την τοπική κοινωνία εκεί πέρα, ξέρω ότι κάποια σχολεία έχουν έρθει. Μιλάμε για σχολεία τώρα, εντάξει, δεν μιλάμε για φοιτητές που είναι σε θέση να καταλάβουν περισσότερα από ό,τι θα καταλάβει ένα παιδί που πάει Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού. Που έχουν έρθει εδώ πέρα και σου μιλάω ειλικρινά, η συγκίνηση έχει φτάσει δηλαδή στο αποκόρυφωμά της. Όταν σου λέει τώρα ένα παιδάκι 8 χρονών 10, δεν πάω να πάρω εγώ το σάντουιτς σήμερα το κουλούρι και μας έχει φέρει εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε για μισό ευρώ και ένα ευρώ. Γιατί σίγουρα οι γονείς τους είναι μέσα στο μεροκάμα του. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι η ανταπόκριση είναι πλέον τεράστια. Έτσι. Όταν ξεκινάει από ένα παιδάκι 8 και 10 χρονών. Φανταστείτε. 41 μέρες απεργίας είναι πολλές με τις οικογένειες τους. Πώς τα καταφέρατε? Ευτυχώς έχουμε τη στήριξη και από εκεί. Γιατί κοίταξτε να σου πω, βλέπουν ότι και να γίνει αυτό που θέλουν να μας κάνουν, θα είναι χειρότερα. Δηλαδή θα μπορέσουμε. Καταρχήν θα κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι δουλεύουμε. Έτσι. Θα ξεκινήσει πρώτα τον εαυτό μας. Δηλαδή θα δουλεύουμε να πηγαίνουμε 5,5 και 6 εκατοστάρικα να σας πω στο σπίτι. Να κάνουμε, θα έχουν χαθεί στον δρόμο πλέον. Δεν θα φτάσουν στο σπίτι για να πούμε θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε στις υποχρεώσεις μας. Δεν φτάνουν αυτά που παίρνουμε μέχρι, που παίρναμε μάλλον μέχρι πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα φτάσουν τα 5,5 και τα 6 εκατοστάρικα. Πού θα φτάσουν? Δεν υφίσταται λόγος πλέον. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να κάτσουμε να σκεφτούμε να περιορίσουμε πλέον πόσο για να πούμε ότι θα φτάσουν αυτά τα λεφτά για να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας πέρα. Βλέπω δηλαδή ότι μια σειρά μέτρα που θέλει να περάσει εδώ σε εμάς ο εργοδότης, τα οποία είναι και επιλογές της κυβέρνησης σε έναν βαθμό, πάνε και σε άλλους χώρους βλέπω. Και άρα τύχει σε εσάς να είστε το ανάχωμα αυτή τη στιγμή σε αυτήν την έλαπα? Ναι, κάπως έτσι. Είμαστε οι πρώτοι, δηλαδή από τους πρώτους που ξεκίνησε αυτό το πράγμα, ναι. Και ίσως γι' αυτό, συγγνώμη, ίσως και γι' αυτό να είναι και πιο διάρκειας ο αγώνας μας και μεγαλύτερη σημασία. Και... συνέχεια πώς το βλέπεις? Εμείς είμαστε αποφασισμένοι εδώ. Φαίνεται. Αλλά από εκεί θα δείξουν όμως τα πράγματα. Δεν μπορείς να βγάλεις προβλέψεις σε αυτά τα πράγματα. Μετά από 40 μέρες δεν μπορείς να βγουν προβλέψεις. Πολλά πράγματα εξαρτιόνται. Η αντοχή δικιά μας, η αντοχή του εργοδότη. Έτσι πιστεύω εγώ. Εμείς
εμείς εδώ θα είμαστε όσο χρειαστεί και Χριστούγεννα και Πάσχα. Πάλι βέβαια και με τη βοήθεια του κόσμου, έτσι, γιατί μην το ξεχνάμε ότι χωρίς τη βοήθεια του κόσμου δεν θα αντέχαμε τόσο πολύ. Από τις πρώτες μέρες ειδικά, ο κόσμος όσο ήταν και πολύ πιο πολύς κόσμος. Και αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε. Ζητάμε και άλλα σωματεία να έρθουν μαζί μας, να ακουστεί η φωνή του εργάτη, γιατί βλέπετε δεν είναι μόνο το πρόβλημα σε εμάς. Έχει ξεκινήσει τώρα και στα Σκαραμαγκά, στα Αφυγεία Ελευσίνος και σε όλα τα εργοστάσια. Και βέβαια και εκεί που δεν υπάρχουν σωματεία, εκεί γίνεται ο μεγάλος χαμός. Εκεί δηλαδή οι εργάτες πραγματικά νιώθουν τη δύναμη του εργοδότη. Ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι ο αγώνας θα βγει κερδοφόρος. Βέβαια ήδη είμαστε νικητές, τώρα 41 μέρες ήδη είμαστε νικητές, αλλά ελπίζουμε να γυρίσουμε νικητές. Πρέπει να αντιπαλέψουμε αυτά τα πράγματα που μας φέρνουμε τώρα, πρέπει να αντιπαλέψουμε να βγούμε στους δρόμους, γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν περισσότερο αν κάτσουμε στα σπίτια μας και στον καναπέ μας. Πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ μας, να βγούμε στους δρόμους και να φωνάξουμε. Κουτζανά τσέντζεμα, ότι του τζανώνουμε, δεν είμαστε μόνοι μας που του τζανώνουμε. Οι εργάτες όταν καταλάβουν τη δύναμή τους, θα σπάσει τα μούτρα το καπιταλιστικό σύστημα, τη δύναμη και την ενότητα των εργατών. Αν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτούς, αν μπορούμε να καταλάβουμε το εργοστάσιο και να το λειτουργήσουμε χωρίς το μάλλον. Το ίδιο και τα καράβια του κράτος, του πεις κατά άλλα, έχει ποδοσφαιρικές ομάδες, δεν ξέρω τι έχει, αν θα τα κρατήσω. Να τα πάρω στα χέρια μας και να τα δουλέψω χωρίς αυτούς, χωρίς το μάλλον, χωρίς το κάθε μάλλον. Αυτό που πιστεύω, ξέρω εγώ, είναι ότι όλος ο κόσμος πρέπει να ενωθεί. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ. Αυτό θα γίνει παντού σε όλες τις βιομηχανίες. Και εκτός ότι θα έχει στα μεγάλα εργοστάσια, θα πάει και πιο παρακάτω. Και σε βιοτεχνίες και σε μικρές εταιρείες. Γι' αυτό πρέπει να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Γιατί ξεκινάει από εδώ και θα απλωθεί μετά παντού όλο αυτό. Γύρω και στη γωνιά μας εκδομή.